στις Βρυξέλλες. Τώρα ποιον θα συναντήσουμε, τον Γιάννη τον Ηλιάδη, μόνιμος κάτοικος εκεί της περιοχής. Η Κρήτη σήμερα πηγαίνει στην καρδιά των Βρυξελών για να συναντήσει τον κύριο Ηλιάδη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Κρήτη. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, επικοινωνούμε για ακόμα μία φορά. Έχουμε κρατήσει αυτή την επαφή. Μας παρακολουθείτε κιόλας εκεί οικογενειακώς. Grand Plus. Ναι, Grand Plus, μπροστά στο δέντρο. Για πες μας λίγο, πώς είναι το κλίμα εκεί? Όλα καλά, κρύο, αλλά καλά, δεν μας βρέχει. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι η τελευταία μέρα πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Και από την Κυριακή αρχίσουν να μας κλείσουν πάλι για λίγο, λόγω κορονοϊός. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο κλείσιμο της Κυριακής, κυκλοφορεί κόσμος, μπαίνει στα καταστήματα, κατεβαίνει για ένα καφέ, είναι ανοιχτές επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα λίγο και δεν τα έβρισκα σέση για το αμάξι. Έχει πολύ κόσμο. Ο κόσμος βγαίνει γιατί θέλουν να έχουν γιορτές, να τα παράσουν καλά. Εν τω μεταξύ, εκεί που είσαι τώρα στην Grand Place της Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα στενό με ελληνικές επιχειρήσεις. Ναι. Να φάμε πίτα γύρω, απ' όλα. Έχει πάρα πολλά ελληνικά. Έχει εκεί τον παραδοσιακό γύρο, σωστά? Ναι. Οπότε μετά από τη συνέντευξη τώρα θα πας εκεί λογικά. Ναι, στην οικογένεια πάμε να φάμε, να πιούμε καμιά ρυθσίνα και να περάσουμε καλά. Λοιπόν, Έλληνες τώρα οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους, είστε στο Βέλγιο, είστε στις Βρυξέλλες, το γιορτινό, το παραδοσιακό τραπέζι που θα καθίσετε ως οικογένεια να δειπνίσετε, να φάτε, τι περιλαμβάνει, για πες μας. Κανονικά αύριο έχουμε, θα δούμε, ο πατέρας μου θα κάνει το φαΐ, αλλά το κρασί θα είναι και τα άλλα. Τώρα δεν ξέρω ακόμα, είναι surprise. Είναι έκπληξη. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, τα έχουμε ξαναπεί, μιλάμε και στον Ενικό, είσαι δεύτερης γενιάς εκεί στις Βρυξέλλες, σωστά? Τρίτης γενιάς, βέβαια. Ασχολείσαι και με το τραγούδι, η αλήθεια είναι. Είσαι γνωστός εκεί στην περιοχή. Ένας Έλληνας τρίτης γενιάς εκεί στις Βρυξέλλες που έχει ξεκινήσει μια πορεία. Θα τα πούμε, το έχουμε πει και για το τραγούδι το επόμενο διάστημα μέσα από την εκπομπή μας. Ο Γιάννης εκεί, ένας Έλληνας στις Βρυξέλλες, το μήνυμά του εδώ στους δικούς μας, στους κριτικούς, στους Έλληνες γενικότερα, ποιο είναι, τι έχεις να πεις? Ελλάδα για πάντα στην καρδιά, να περάσετε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και με πολλή υγεία, να είναι την άλλη χρονιά πιο καλύτερη από αυτήν την χρονιά. Μπράβο Γιάννη. Αν γυρίσεις και την κάμερα, το κινητό, να δούμε και λίγο Grand Plus εκεί, θα ήταν και το ιδανικό. Να μας δείξεις λίγο εκεί την περιοχή. Μπράβο Γιάννη, ωραία. Λοιπόν, είναι μαγευτικό βέβαια το τοπίο και η τοποθεσία εκεί. Ειδικά τα Χριστούγεννα, ειδικά αυτές τις μέρες, από τέλη Νοέμβρη μέχρι τέλη Φλεβάρη, το Βέλγιο, οι Βρυξέλλες είναι μαγικές.